Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, σήμερα Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Τείχονος και Μνημονίου Κύπρου. Μνημονίου. Υπάρχει και Άγιος Μνημόνιος, για φαντάσου. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από το Live FM σε ζωντανή μετάδοση για το διαδίκτυο από το thrakiwebradio.gr. Μια που υπάρχει και τέτοιο όνομα Αγίου, να μιλήσουμε λίγο για τα μνημόνια. Προηγουμένως να πω ότι ο καιρός εδώ στην Ξάνθη είναι καλούτσικος, μια καρδίτσα, συνάει φάκια αρκετά, μπορεί να το πάει και για βροχούλα, απ' όλα έχει ο Μπαξές, Σαββατοκύριακο μάλλον χαλάει λιγάκι ο καιρός και το πήραμε με τη Μουχαμπέτη που λέμε, τα Σαββατοκύριακα μας τη χαλάει, αλλά όπως είπα και άλλη φορά είναι καλοκαιράκι. Τι να κάνουμε, ο Ιούνιος είναι και μήνας του Μπορινιών. Χθες είχαμε καταστροφές πολλές σε αγροτικές καλλιέργειες στην κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα εκεί προς την Ημαθία και στην Πιερία. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Ιούνιο και τα καιρικά. Βέβαια, χθες είχαμε μία ακόμη εξέλιξη στο θέμα του εξωτερικού μας δανείου. Κυρίες και κύριοι, έχω πει πολλές φορές ότι έχουμε γίνει όλοι οικονομολόγοι. Ξερόλες οικονομολόγοι που απλά μερικάζουμε και παπαγαλίζουμε αυτά που ακούμε που στην τηλεόραση, αυτά που διαβάζουμε στο διαδίκτυο κτλ. Θεωρούμε δηλαδή απριόρι ότι όλα αυτά είναι έτσι, είναι αλήθειες και δεν πάει το μυαλό μας. Άραγε μήπως κάτι παίζει πίσω από όλα αυτά και τα βλέπουμε ότι πάνε από το καλό στο καλύτερο, γιατί αυτό βγήκα να μας πούνε λίγο το πολύ από το χθεσινό Eurogroup, το οποίο περιμέναμε πώς και τι, θυμάστε, για να έχουμε μία από τα ίδια. Σας το είπα και χθες. Μία από τα ίδια θα εκταμιευτεί η μία δόση, προσέξτε, όχι 8,5 δις γκράου που λέμε, έτσι, σιγά σιγά, μαρτύρο της ταγώνας και μετά πάλι και από διάφορες προϋποθέσεις, μέχρι το κλείσιμο της αξιολόγησης και όλες αυτές τις μπούρδες που ακούμε. Και επειδή είχαμε τη συζήτηση αυτή χθες το βράδυ με μια παρέα και λέγαμε ο καθένας την άποψή του, δηλαδή μπαρούφες λέγαμε ουσιαστικά, γιατί όλοι λέμε μπαρούφες σε αυτή την ιστορία. Το ζητούμε να είναι, κυρίες και κύριοι. Δεν χρειάζεται να ξέρεις οικονομικά. Αυτό που θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός είναι πότε θα πάρουμε πάλι την ρότα προς τα πάνω. Πότε θα βγούμε από την κρίση, πότε θα μπορέσουν να ανεβούν οι μισθοί, πότε θα μπορέσουν να ανεβούν οι συντάξεις, πότε θα μπορέσουν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τα παιδιά μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το διακύβευμα, όπως λέγεται, σε όλη αυτή την ιστορία, είναι αυτό. Όταν με αυτά και με αυτά θα είμαστε με σφιγμένο το ζωνάρι για άλλα 40 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μέχρι το 2060. Τη στιγμή που όλες οι υπόλοιπες σχεδόν χώρες που βρέθηκαν σε μνημονιακές καταστάσεις και σε τέτοιες δυσκολίες όπως αυτή της χώρας μας, έχουν ήδη ξεφύγει. Έχουν ήδη αποτινάξει το ζυγό. Έχουν ήδη ανεβεί και διανύουν μια ευθεία τουλάχιστον. Αν όχι ανιούσα. Βγαίνουν διάφοροι τώρα, είτε από τη συμπολίτευση, είτε από την αντιπολίτευση και λένε κατά πόσο πέτυχε η χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup, κατά πόσο πήραμε, κατά πόσο δώσαμε και όλες αυτές τις ιστορίες. Ας βγει ένας από αυτούς, ένας, και να πει σε πόσα χρόνια από σήμερα θα πάνε οι μισθοί στα 751 ευρώ ο κατώτερος, όπως τουλάχιστον λέγαν προ τριετίας, έτσι. Σε πόσα χρόνια. Σε 5, σε 2, σε 1, σε 138. Δεύτερη ερώτηση. Σε πόσα χρόνια οι συντάξεις πείνας θα γίνουν συντάξεις αξιοπρέπειας. Σε 312 χρόνια, σε 1642, σε πόσα. Ερώτηση τρίτη. Πότε θα ξεκινήσει η λεγόμενη ανάπτυξη με την προϋπόθεση επενδύσεων και νέων θέσεων εργασίας, πραγματικών θέσεων εργασίας, στον ιδιωτικό τομέα
με καλά αμοιβόμενους εργαζόμενους όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη πλην Ανατολικού Μπλοκ. Εκτός αν θέλουμε να πάμε εκεί. Σε 4.312 χρόνια, σε 6.728 χρόνια ή κάποια στιγμή στο Διενεκές όταν θα κατοικούν οι μισοί κάτοικοι της γης στον πλανήτη Άρη. Αυτές είναι οι ερωτήσεις της κοινωνίας. Τώρα, τι θα πει ο Τσακαλώτος με το κόκκινο δισάκι στον νόμο. Τι θα πει ο Ντάισελμπλουμ. Τι θα πει ο Τσίπρας. Και όλοι αυτοί οι καλοπληρωμένοι εκπρόσωποι μας. Αυτό δεν πρέπει να σας ενδιαφέρει. Είστε ανόητοι αν κάθεστε να διηλύσετε και να διερμηνεύσετε τις δηλώσεις των πολιτικών προσώπων συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης μετά από τέτοιες διαδικασίες. Είστε ανόητοι και το λέω ευθέως, για να μην το πω διαφορετικά. Και δεν λέω είμαστε, γιατί έχω πάψει εδώ και καιρό να ασχολούμαι με τις δηλώσεις αυτών των κυρίων. Πλην μόνο επαγγελματικά, και αυτό γιατί είμαι δημοσιογράφος. Αυτό που με αφορά και πρέπει να μας αφορά είναι αυτά που είπα λίγο πριν. Να βγει και να μας πει ο κύριος Τσίπρας σήμερα, γιατί αυτός είναι πρωθυπουργός, αυτό πώς το κάνουμε, καλός ή κακός. 1, 2, 3, 4. Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Αλλά μας πει αλήθεια. Και αν δεν γίνουν ποτέ αυτά, τουλάχιστον στον ορατό μέλλοντα, να βγει και να ασπαστεί άλλες πολιτικές, άλλες τακτικές, που τουλάχιστον δεν δοκιμάστηκαν ακόμη, γιατί αυτοί, οι πεπατημένοι δηλαδή, οι δοκιμασμένοι, είναι αποτυχημένοι και γνωρίζουμε ότι είναι αποτυχημένοι για το κοινωνικό σύνολο και συνεχίζουμε να διανύουμε την ίδια, να επιλέγουμε την ίδια, την πεπατημένη, την αποτυχημένη. Γιατί το ερώτημα που πρέπει να βάλουμε, όχι αν μπήκε η Λαγκάρτ το δουνοτού μέσα στο πακέτο ή αν θα ελαφρυνθεί το χρέος μετά από 312 χρόνια ή αν θα κλείσει η συμφωνία ή αν θα ανακεφαλαιωθούν οι τράπεζες. Γιατί λοιπόν επιλέγουμε και πάλι την αποτυχημένη, πεπατημένη που σαν αποτέλεσμα έχει τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού? Ερώτηση. Εδώ μπορεί να μας απαντήσει κανένας. Υπάρχουν οι άλλες εναλλακτικές, τις οποίες έχουν εξορκίσει, φρόντισαν αρκούντος τουλάχιστον με τους παπαγάλους τους να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη. Τώρα σε ποιον θα πεις τώρα, πες, σε οποιοδήποτε, σε ένα συνταξίουχο που 300 ευρώ και δεν μπορεί να ζήσει. Πες του, ξέρεις κάτι, θα πρέπει να βγούμε από την Ευρωζώνη και να πάμε στη δραχμή. Ξέρεις, σου πει, πα, καταστροφέασες. Γιατί ρε παππού, πόσα παίρνεις, δύσμηρε. Ας σου πει 380. Ζεις, όχι, πεθαίνω. Τότε δεν θα μπορούμε, λέει, να πάρουμε φάρμακα. Ψέματα. Γιατί? Ενώ οι καλά υπολογισμένοι τέτοια επιλογή είναι και κοστολογημένη. Δεν δίνει πάνω από 30% υποτίμηση του εθνικού νομίσματος και δεν δίνει πάνω από 4 με 5 χρόνια μια περίοδο ενδιάμεση συνεχιζόμενης ύφεσης μέχρι που να πάρουμε τα πάνω μας. 30% μείον και 5 χρόνια αβάτζο. Τι δίνει η άλλη πλευρά? 40 χρόνια λιτότητα σε πρώτη φάση. Και κάθε χρόνο θα ανανεώνεται αυτό το πράγμα. Και καμία προοπτική πραγματικής ανάπτυξης και ανάκαμψης του μέσου εισοδήματος. Τώρα που το λέω αυτό, μπορεί να βγάζετε κάποιοι αφρούς. Μπορεί να λέτε και κινδυνολόγο. Τι λέει τώρα αυτός? Να φύγουμε από το ευρώ, να αποτινάξουμε το ζυγό τον Ντάισελμπλουμ, του Γιούγκερ και της Κριστίν Λαγκάρ? Τι μας λέει τώρα αυτός? Κυρίες και κύριοι, αυτή η ιστορία ουσιαστικά τι κάνει? Εδραιώνει τους νταβατζίδες. Πρώτον. Δεύτερον, εδραιώνει στη χώρα τα καλά πιόνια τους, τα οποία μας επιβάλλουν συγγνώμη, επικοινωνιακά να τους ψηφίζουμε μόνιμα και διατηρείται αυτή η κατάσταση. Θα κλαις εσύ, θα κλαίω εγώ, θα κατεβάζεις ρολά εσύ, θα κατεβάζω ρολά εγώ, θα φεύγει το παιδί το δικό σου, θα φεύγει το παιδί το δικό μου, θα μπουκάρουνε οποιοσδήποτε άλλος στη χώρα και θα εδραιώνεται εδώ και θα τον ταΐζεις. Αυτή είναι η ιστορία. Βλέπετε κάτι διαφορετικό?
Συγγνώμη, βλέπετε κάτι διαφορετικό από αυτό που σας λέω? Όχι, γιατί αν το βλέπετε εσείς, τότε η αλήθωρος είμαι εγώ, ήταν γκαλάξη. Βλέπω στον καθρέφτη τουλάχιστον τα ματάκια μου είναι καλά. Ήταν γκαλάξη, δεν ξέρω, δεν πιστεύω να είμαι, παιδιά. Αλλά βλέπετε κάτι διαφορετικό? Μήπως θα βρει το παιδί σας δουλειά, αν πάμε στην αξιολόγηση την Τρίτη, ή αν θα ψηφίσουμε κι άλλο μεσοπρόθεσμο, κι άλλο πολυνομοσχέδιο, ή αν πάμε και σε άλλο μνημόνιο, γιατί εκεί θα πάμε. Βλέπετε κάτι καλύτερο? Και όταν το αναλύουν αυτό που σας λέω εγώ, ο ταπεινός, ο άσχετος δημοσιογράφος, όταν το αναλύουν αυτό έγκριτοι επιστήμονες, πολύ πιο έγκριτοι από ότι κάτι ρεζίλιδες που χρημάτισαν και υπουργοί οικονομικών, ευθέως αναφέρομαι στο Βαρουφάκι, πολύ πιο έγκριτοι από το παλικαράκι αυτό το όμορφο, το γλυκούλικο με την κόκκινη τσαντούλα στον ώμο που πάει στο σχολείο, τον κύριο Τσακαλώτο, πολύ πιο έγκριτοι, και λένε αυτές οι επιλογές είναι λάθος. Βάζουμε χέρι στις τράπεζες σε πρώτη φάση. Απογοητεύουμε τους τραπεζίτες που δεν είναι αυτοί που φαίνονται. Είναι οι πολυεθνικές που μετέχουν, που έχουν τα πακέτα των τραπεζών των ελληνικών. Δεν είναι ελληνικές τράπεζες. Οι συστημικές ελληνικές τράπεζες, μην φανταστείτε, ούτε οι τράπεζες της Ελλάδας. Το έχουμε πει. Ξένοι μέτοχοι είναι από πίσω. Για να μην τους παρεξηγήσουμε λοιπόν, για να μην τους πικράνουμε, τι κάνουμε, παίζουμε το παιχνίδι τους. Υπάρχουν λοιπόν οι άλλες συναλλακτικές που λένε βάζουμε χέρι στις τράπεζες, διαλύουμε το τρισάθλιο τραπεζικό σύστημα μέσα από το οποίο περνάνε πλέον τα πάντα, ανεξαρτητοποιούμε, εθνικοποιούμε την Κεντρική Τράπεζα και ουσιαστικά τι κάνουμε, ό,τι παίρνουμε, δεν τα παίρνουν οι τράπεζες, τα παίρνει κατευθείαν ο λαός. Ό,τι βγάζουμε ουσιαστικά, ό,τι θα βγάζουμε από εδώ και μετά, γιατί θα κεντρώσουμε στην παραγωγική διαδικασία και όχι στα έτοιμα λεφτά. Όχι στα επιδόματα της πείνας, αλλά στην παραγωγική διαδικασία. Δουλεύεις, παράγεις, τρως. Δεν δουλεύεις, δεν μπορείς να παράξεις, άρα δεν μπορείς να φας. Είναι απλή η νόμη, η άτυπη και η άγραφη νόμη της επιβίωσης. Αλλά εμείς τι κάνουμε, γουστάρουμε τις φούσκες, τους αέριδες, τα spreads, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία χρυσώνουν και κάνουν πλούσιους τους πλουσιότερους, μάλλον πλουσιότερους τους πλουσίους, και φτωχότερους στους φτωχούς. Τα λέμε αυτά, αυτοί που τα λένε, τουλάχιστον χαρακτηρίζονται αιρετικοί έως και γραφικοί. Ενώ οι άλλοι, οι έξυπνοι, οι πανεπιστήμονες, ναι, αυτοί που διαχειρίζονται τα πράγματα, είναι οι ξερόλες. Και τι κάνουν, φτωχοποιούν συνεχώς τον ελληνικό λαό. Αλλά θα έχεις επίδομα, κυρία μου. Θα έχεις επίδομα ψωμιού, 0,70 λεπτά την ημέρα, 3,7,21 ευρουλάκια για ψωμί. Θα έχεις επίδομα τυριού, όχι τυριού, ναι, λευκού τυριού, όχι φέτας, που κάνει 3 ευρώ το κιλό. Θα έχεις και επίδομα, ξέρω εγώ, προφυλακτικού για να μπορείς να κάνεις και σεξ. Λοιπόν, εκεί θα καταντήσουμε. Με αυτές τις υφιστάμενες καταστάσεις, με αυτά τις συμφωνίες, στα Eurogroup, στις συνόδους κορυφών κτλ. Κτλ. Υπό αυτή την έννοια θα καταδύσουμε εκεί και θα είμαστε και υπόχρεοι και υποχρεωμένοι απέναντι στην κυβέρνηση, την οποία θα θεωρούμε πλέον την καλύτερη μαμά, που θα μας προσέχει, θα μας ταΐζει, όπως γινόταν ακριβώς, κυρίες και κύριοι, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, πρώτη 30 ετίας, 40 ετίας, 50 ετίας και 70 ετίας. Έτσι. Η καλή μαμά θα δίνει ένα επιδοματάκι σε κάποια διαμερισματάκια, θα χώνει μια οικογένεια το κεφάλι της, θα πει και βότκα, να σουρώνει φότκα, πετρέλαιο δηλαδή, να σουρώνει, να ξεχνάει τα προβλήματά της και θα ζούμε ευτυχισμένοι. Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι, αν μετά από λίγο καιρό θα υπάρχει η φωνή μου. Έτσι, όχι βιολογικά, δόξα τω Θεώ είμαι μια χαρά, αλλά επαγγελματικά, δεν ξέρουμε γιατί προσπαθούν να μας αφανίσουν. Δεν ξέρω αν έχω μικρόφωνο, η πένα, οι εφημερίδες, οι ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις. Και σας το λέω με τα λόγω γνώσεως. Όλοι οδεύουμε σε κλείσιμο. Δεν μας θέλουν. Αλλά θυμηθείτε λιγάκι αυτό που λέω. Όχι γιατί το λέω εγώ. Έτσι, γιατί διερμηνεύω, πιστεύω, τον μέσο Έλληνα πολίτη από αυτά που ζω, από αυτά που ακούω, από αυτά που αφουγκράζομαι. Και αν θεωρείτε γραφικό και αιρετικό, κανένα πρόβλημα, δεν παρεξηγούμε.
Έτσι. Αλλά σας το ξαναλέω, ενδεχομένως, ξέρω το χρόνο τέτοιο καιρό να μην υπάρχει ούτε φωνή μου, ούτε καμιά άλλη φωνή δηλαδή, ελεύθερη. Αν δεν είναι προηγουμένως περασμένη από τη λογοκρισία της δημοκρατίας. Η λογοκρισία της δημοκρατίας έχει άλλα χαρακτηριστικά από τη λογοκρισία της χούντας. Έτσι. Υπάρχει όμως και η λογοκρισία της δημοκρατίας με την αριστερή κυβέρνηση. Και αυτό πώς γίνεται, όταν επικρέμεται από πάνω σου, ανά πάσα στιγμή, το λουκέτο. Γιατί? Γιατί έρχεται η δημοκρατική κυβέρνηση και σου λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχεις. Απλά πράγματα. Εμέσως πλην σαφώς. Λοιπόν, συνεχίζω κύριε Σκύρη. Τι έχουμε? Εκάβει είναι αυτό. Συνεχίζουμε. Έχουμε ένα ρεπορτάζ σήμερα στη Θράκη και εύχομαι να μην είναι τίποτα σημαντικό. Και κάνουμε μια έρευνα αγοράς, παιδιά, εκεί στη δημοτική αγορά. Πάμε στα ψαράδικα, στα κρεατάδικα. Πήγαν εκεί οι συνεργάτες μου και κάνανε γκάλωπ. Λένε λοιπόν οι ψαράδες, μόνο σαρδέλα και γάβρο, να σας πω και εγώ το προτιμώ, γιατί γουστάρω περισσότερο. Έχει ωμέγα 3 λιπαρά, είναι και νοστιμούλικα και τέτοια πράγματα. Με ζεδάκι για τσίπουρο. Αλλά πόσο κάνει ρε παιδιά, λέει 5 ευρώ. 5 ευρώ! Μας κάνουν λέει και σκόντο. 3. Βγάζουμε μετά στις εκπτώσεις, τη σαρδέλα. Από 5, 3. Πάρε κόσμο. Καμιά τσιπούρα τίποτα παίζει. Πα μακριά τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν παρά μόνο για τους ολίγους και εκείνο. Πότε και πότε. Γαρίδα, τι μας λέτε καλέ. Γαρίδα. Πάμε στα κρεατάδικα. Κάνα φιλετάκι παίζει ρε παιδιά, κόντρα. Ούτε για πλάκα. Τι παίζει? Φιλετάκι, πλατάρι, 1,5 ευρώ το κιλό. Τι παίζει? Κάνα παντσετάκι, 4,5-5 ευρώ το κιλό. Και τέτοια πράγματα. Το ίδιο γίνεται και στα λαχανικά και στα φρούτα κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Αλλαγή λέει διατροφική συνήθεια. Και καλά να πάθει ο Έλληνας. Μπορεί να τρώει φιλέτα, μπορεί να τρώει γαρίδες. Γιατί δεν είναι άνθρωπος. Ξέρω εγώ, από αλλού βγήκε, δεν βγήκε από μάνα. Γιατί να τρώει γαρίδες και φιλέτο? Εντάξει. Να φάει πλατάρι από κοτόπουλο, λαιμό που κάνει και στήθος και ξέρω εγώ σαρδελίτσα που έχει και ωμέγα 3 λιπαρά. Στο διατάφτα. Αλλάξαμε διατροφικές συνήθειες και αντί να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, αντί δηλαδή να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της ζωής μας, την υποβαθμίζουμε συνειδητά και γουστάρουμε γι' αυτό. Γιατί αν δεν γουστάραμε, δεν θα ήμασταν τώρα εγώ εδώ και εσείς εκεί. Θα ήμασταν κάπου αλλού. Θα φωνάζαμε στις πλατείες, στους δρόμους, θα διαμαρτυρόμασταν κτλ. Κτλ. Δεν το κάνουμε, άρα γουστάρουμε. Σαρδελίτσα και όχι μόνο, κάποια στιγμή, σε λίγα χρόνια, σε λίγους μήνες ενδεχομένως, και η σαρδελίτσα θα φαντάζει γαρίδα. Θα φαντάζει καραβίδα πρώτης τάξης. Κλειστής θάλασσας. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι όλα ενδεικτικά του κλίματος και της προοπτικής που δεν υπάρχει πλέον για τον τόπο. Και λέω τώρα για προοπτική. Επιτρέψτε μου να πω και ένα άλλο παράδειγμα που καταγράφω σήμερα και στήλη μου στην εφημερίδα σε ό,τι αφορά την προοπτική ανάπτυξης. Ακούμε κάθε τόσο και διαφημίζονται προγράμματα του ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ κτλ. Που δίνουν χέγγυα σε νέους και σε παλιότερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες να αναπτύξουν περισσότερο ή νέες δραστηριότητες, ούτως ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, μπλα 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 μπλα. Το παραμύθι είναι γνωστό. Γίνονται ημερίδες, τριμερίδες, τριμερίδες, ενημερώνει τον κόσμο και πάει. Λέει ένας γνωστός ξαφιώτης, νεαρός, υπάρχει λέει νεοφυής επιχειρηματικότητα. 100% επιδότηση. Με το που ακούει ο άλλος 100% επιδότηση, τσιτώνεται κατευθείαν. Σου λέει εδώ είναι ευκαιρία να την αρπάξουμε και αν ήταν να κάνουμε μια δουλειά, να την κάνουμε μια ώρα νωρίτερα, παιδί μου. Να κάνουμε ένα μαγαζί, κάνουμε μια εταιρεία, ξέρω, πληροφορικής. Κάτι που μπορεί να κάνει ένας νέος για να επιβιώσει στον ιδιωτικό τομέα. Με ρωτάει λοιπόν το παλικάρι, λέω προχώρα μέσα, είναι καλή περίπτωση. Αυτό γίνεται πριν από 14 μήνες. Κάνει μια υποσύσταση η εταιρεία. Γιατί μπορούσε με βάση τα τότε δεδομένα, τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα, να μπει και με υποσύσταση εταιρεία που σημαίνει δεν κάνεις έξοδα, αδερφέ. Μπαίνεις και άμα εγκριθεί το πρόγραμμά σου, τη συστήνεις την εταιρεία και προχωράς. Αν όχι, μην πάει τζάμπα η εταιρεία.
και μπαίνει στο πακέτο, στο παιχνίδι. 14 μήνες πριν. Κάνει λοιπόν όλα τα δικαιολογητικά, πληρώνει κανένα χιλιάρικο στην μελετητική εταιρεία και κάποια ακόμη έξοδα, περιμένει. Μετά από 9 μήνες, λέει 10, 10 μήνες, σχεδόν χρόνο, για να βγει το αποτέλεσμα της αίτησης στην Ελλάδα που θέλει προοπτική ανάπτυξη σε αυτά, έτσι. Βγαίνει επιτέλους. Και είναι μέσα το παλικάρι. Και μέσα στη χαρά πάει να δει τι χρειάζεται να γίνει για να μπορέσει να ταμιεύσει τα πρώτα χρήματα, να ξεκινήσει. Του λένε δεν γίνεται γιατί δεν έχουν βγει οι οριστικοί πίνακες. Αλλά ωστόσο, μέχρι την Παρασκευή πρέπει να δημιουργήσεις την εταιρεία, να εγγραφείς τον ΕΦΚΑ, να πληρώσεις ΕΦΚΑ, να πληρώσεις ΤΕΒΕ, να πληρώσεις επιμελητήριο, να πληρώσεις λογιστή και να περιμένεις τη σειρά πότε θα βγουν οι οριστικοί πίνακες. Δεν θέλω να σας κουράζω, τα λέω πολύ γρήγορα. Τα πράγματα είναι πιο χειρότερα από ό,τι ακούτε. Και μετά από όλα αυτά δίνει κανένα χιλιάρικο ακόμη το παλικάρι, από αυτά που δεν είχε δηλαδή, έτσι. Μέχρι τώρα πάμε στα 2.000. Πότε θα βγουν οι οριστικοί πίνακες? Σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Του λέει ο ενδιάμεσος φορέας. Α, ένα-δύο μήνες. Μετά το καλοκαίρι θα ξεκινήσουμε να αξιολογούμε. Κύριε Σκύρα, μην σας κουράσω. Μπήκε ήδη στα έξοδα, ενώ δεν είχε έξοδο το παιδί και περίμενε να κάνει καμιά δουλίτσα. Για να πάρει. Και ενδεχομένως να μην είναι στους τελικούς πίνακες. Τον υποχρεώσαν να κάνει την εταιρεία. Να πληρώσει όλους αυτούς τους δορυφόρους. Να βάλει ήδη 2.000 την τσέπη του και να πληρώνει και 2 κατοστάρικα περίπου 170 ευρώ το μήνα στο ΕΦΚΑ, ενώ δεν πλήρωνε. Έτσι ήταν στην ανεργία και έπαιρνε επίδομα το παλικάρι. Το έκοψε. Για να περιμένει τους οριστικούς πίνακες. Και μπορεί στους οριστικούς πίνακες να μην είναι μέσα. Και αν είναι μέσα, μπορεί να χρειαστεί άλλους 6 μήνες για να ξεκινήσει να δουλεύει. Κυρίες και κύριοι, ας είμαστε σοβαροί, ποια προοπτική ανάπτυξη σε αυτό το κράτος μπορεί να υπάρξει όταν για να μπεις σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, απλώς φανταστείτε πολλά χιλιάρικα, είναι από 12.000 μέχρι 60, όλη η ιστορία αυτή. Ποιο άλλο κράτος θα σου έπαιρνε τέτοια, θα σου έβαζε τέτοια ταλαιπωρία, τέτοια χρέη και τέτοιες υποχρεώσεις, γιατί για να την κλείσει μετά την εταιρεία, θες άλλες ιστορίες, θες άλλα τόσα. Θες καθαριστές, θες τα μάτια της Παναγίτσας μας θες. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Και ξέρετε, του είπα, μην είσαι βλάκας. Τράβα στη Βουλγαρία. Τράβα στη Βουλγαρία. Για να βγαίνουν αυτοί που παίρνουν 10.000 το μήνα και να λένε ότι είναι άπατρης αυτός που θα φύγει στη Βουλγαρία να επενδύσει. Τι να επενδύσει, πήγε ο άλλος στη Βουλγαρία και σε 24 ώρες του κάνανε επιχείρηση, του κάνανε εταιρεία, του βγάλανε τα αφημί, το ΦΠΑ, όλα, όλα, τα πάντα όλα, σε 24 ώρες. Και ανάλογο πρόγραμμα στη Βουλγαρία τρέχει με το 1/3 του χρόνου που τρέχει στην Ελλάδα. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε τώρα, μετά κάθονται όλοι αυτοί οι Φαρισαίοι και αναρωτιούνται, γιατί φεύγει ο κόσμος στη Βουλγαρία, γιατί πάνε στην, στα Σκόπια, γιατί απλούστατα εκεί θέλουν ανάπτυξη. Εκεί οι ρυθμοί τρέχουν. Εδώ όχι μόνο είναι ενοχηλικοί, αλλά από υποτονική έως ανύπαρκτη. Γιατί αυτό το κράτος λοιπόν, γιατί αυτές οι κυβερνήσεις, αυτοί οι λαλίστατοι καραγκιόζηδες, δεν τα αλλάζουν αυτό το μουχαμπέτι, δεν βάζουν εδώ μια τελεία να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή και να βάλουν μπροστά την προοπτική ανάπτυξη. Όταν έχεις χρηματοδοτικά εργαλεία, τα δουλεύεις, δεν τα κάνεις καυτές πατάτες όπως αναφέρω χαρακτηριστικά στη στήλη μου. Από εργαλείο ανάπτυξης καταντούν ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, με λεφτά δηλαδή έτοιμα από έξω, το καταντούν καυτή πατάτα για να είναι ενδιαφερόμενο. Αντί δηλαδή να του δώσουν εργαλείο να αναπτυχθεί και να δώσει θέσεις εργασίας και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, τι τον κάνουν, του καίνουν τα χέρια να μην ξαναπιάσει άλλη φορά τέτοιο εργαλείο. Του λένε φύγε μακριά! Φύγε μακριά! Καταλάβατε λοιπόν κύριε Σιγκύρη γιατί είμαι θυμωμένος. Γιατί φωνάζω κάθε μέρα και μου λέει και ο άλλος, ο μάγκας. Έτσι. Πολύ φωνάζεται κύριε Καμαρίδη μου. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει καμία προοπτική ανάπτυξη. Και ας έρθει να μου το πει ο Χατζηθεοδόρου, αν θα έρθει να μου το πει ο Στάθης ο Γιαννακίδης, ο Γρηγόριος ο Γιαννίδης ή ο φίλος μου ο Χουσέιν ο Ζεϊμπέκ. Να μου πούν ότι υπάρχει προοπτική ανάπτυξη. Για να τους πω ευθέως είστε ψεύτες.
Είστε ψεύτες! Αν λέτε τέτοια πράγματα με την υφιστάμενη κατάσταση. Να πω κι άλλα. Χθες είχαν, λέει, ακόμα μια νύχτα έτσι σε πολεμική κατάσταση στο Μενίδη, αλλά κάτι ανάλογο, όχι σε αυτό το επίπεδο, είχαμε και εμείς στην Ξάνθη. Τώρα εδώ πάμε στο κράτος νομιμότητας. Και ας ακούει ο κύριος Αγγελέας. Στο Μενίδη, εντάξει, κροταλίζουν τα πολυβόλα, πετάνε, ξέρω εγώ, διάφορα, φωνάζουν, ουρλιάζουν και είναι έτοιμοι για πόλεμο. Με όπλα κανονικά. Στην Ξάνθη έχουμε το δροσερό. Όταν πήγαμε να πούμε μήπως είναι το Μενίδη της Ξάνθης, μην το λέτε αυτό το πράγμα. Λέει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, για όνομα του Θεού. Χθες λοιπόν πέσανε τηλέφωνα στην αστυνομία από τις 1 το βράδυ μέχρι τις 4 τα ξημερώματα. Ξεκίνησε ένα γλέντι. Και δεν ξέρω αυτό αν γίνεται συμπτωματικά ή αν έχει σχέση με αυτό που γίνεται στην Αθήνα. Και αρχίσαν τα μεγάφωνα και φώναζαν. 1 το βράδυ, 2, 3, τηλέφωνα στην αστυνομία. Συνέχιζαν. Διαμαρτυρόταν ο κόσμος. Μα εδώ τι γίνεται. Μάλιστα στείλανε περιπολικό. Και τι έκανε το περιπολικό, κύριε αστυνομικέ διευθυντή και κύριε εισαγγελέα. Τι έκανε το περιπολικό που πήγε στο δροσερό. Του σταμάτησε. Όχι. Άρα, πώς λέει μετά ο Γκοδοσίδης ότι δεν υπάρχει άβατο στο δροσερό. Αυτό βγάλαμε στην εφημερίδα μας χθες. Υπάρχει ή δεν υπάρχει άβατο στο δροσερό. Πώς είναι δυνατόν να ξημερώνεται όλος ο κόσμος της περιοχής, και να μην μπορεί ο νόμος να επιβληθεί στο δροσερό. Και ατάκα λέει στις 4 η ώρα, βγαίνει και ο ημάμος του τζαμιού. Υπάρχουν ένα ή δύο τζαμιά που τα κάνουν αυτά. Δεν τα κάνουν όλοι οι ημάμιδες. Να μην είμαστε άδικοι. Κάποιοι που θέλουν να προκαλούν. 4 η ώρα και ανοίγει τα μεγάφωνα. Και ανοίγει τα μεγάφωνα και βγάζει ο άνθρωπος. 4 η ώρα τα ξημερώματα. Απ' τη μια το δροσερό, απ' την άλλη το τζαμί απέναντι. Και εδώ θέλετε να μας πείσετε, κύριε αστυνομικέ διευθυντή και κύριε εισαγγελέα, ότι υπάρχει νόμος. Και αν δεν καλά στο Μενίδη δεν μπορεί να επιβληθεί ο νόμος, γιατί εκεί θα γίνει ματοχυσία. Εδώ, γιατί δεν μπορεί να επιβληθεί ο νόμος. Τι έχει να πει ο αστυνομικός διευθυντής. Δεχθήκατε χθες κλήσεις να πάτε στο δροσερό ή όχι. Σταματήσατε τη μουσική και μείνατε εκεί για να μπορέσει ο κόσμος να ησυχάσει, ναι ή όχι. Απλά ερωτήματα. Να μην φωνάζουμε. Να μην διαμαρτυρηθούμε. Γιατί μπορεί να βγούμε εμείς μετά οι κακοί. Έτσι. Μπορεί να μας τραβήξουν εμάς εγώ. Μπορεί τώρα αυτά που λέω εγώ. Με φωνάξουν ο αγγελέας για να πει εδώ. Κατηγορούμενος. Γιατί τα λες αυτά πράγματα. Δεν ξέρω. Λέμε τώρα. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, ο κόσμος αρχίζει και αγανακτά άσχημα. Αρχίζει και αγανακτά. Θέλουμε ισονομία και ισοπολιτεία. Όλοι οι πολίτες, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, επιθυμούμε την ισονομία και την ισοπολιτεία και την εφαρμογή του νόμου παντού. Ζητάμε πολλά. Και να τελειώσουμε κάτι ακόμη. Να πάμε λίγο και στο Δήμο, μην τον αφήσουμε το Δήμο απ' έξω. Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές για τους κοινοφελείς εργαζόμενους, τους 500 που μας έδωσε απλόχερα η Αντωνοπούλου, εκ των οποίων 250 είναι σε αυτήν την περίοδο και 250 μετά από 8 μήνες. 250! Εγώ περίμενα, κυρίες και κύριοι, με τους 250 επιπλέον εργαζόμενους στο Δήμο Ξάνθης, που είναι σχεδόν διπλάσια από το υφιστάμενο προσωπικό, έτσι. Να δούμε πράγματα, να δούμε, να... Και λέω στους συνεργάτες μου, κάντε ρε παιδιά ένα ρεπορτάζ, να δούμε πού βρίσκεται αυτή η ιστορία. Λοιπόν, από τους 250, οι 3 έως 4 είναι στην υπηρεσία Πρασίνου. Γιατί τώρα λέμε, παντού υπάρχουν χόρτα, έτσι. Βάλτε κόσμο να κουρεύει. 3 έως 4. Στην υπηρεσία Πρασίνου, μην γελάτε. Μας λέει λοιπόν ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Πρασίνου, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε το υφιστάμενο προσωπικό, με τους λίγους που έχουμε, και κάποια αμαία που παίρνουμε κατά διαστήματα, κάποια παιδιά δηλαδή με ειδικά προβλήματα, με ειδικές ανάγκες, που τα παίρνουμε και καλά κάνουν και μπράβο που τα παίρνουν αυτά τα παιδιά, και με αυτούς ας πούμε, και έχουμε και 3-4 κοινοφελείς. Καλά ρε παιδιά, πού είναι οι υπόλοιποι 246. Λέει είναι και 8 φύλακες πάρκων. Λέω μπαρδόν, άκουσα καλά. 8 φύλακες πάρκων. Λέω καθίστε, για να υπάρχουν φύλακες πάρκων, πρέπει πρωτίστως να υπάρχουν πάρκα.
Θυμήστε μου, ρε παιδιά, εκτός από το λιμνείο που είναι ελεγχόμενο, κάποιο άλλο πάρκο που να φυλάσσεται, ας πούμε, στην Ξάνθη. Λέω, πού προσφέρουν τις υπηρεσίες σου αυτοί οι άνθρωποι? Λέει, στα πάρκα, τα φυλάνε. Παίρνουν και ένα μπαστούνι, ας πούμε, και τα φυλάνε. Τέλος πάντων, οκ, 8 και 4, 12. Οι υπόλοιποι 238 πού είναι? Λέει, είναι και 30 στην καθαριότητα. Α, εντάξει, το μέλλον, εδώ πάμε καλά. 30 στην καθαριότητα. Ναι, αλλά κάτι βρωμάνε, θα τους πούμε καμιά φορά. Τι γίνεται? Τα βρήκαμε από εδώ και από εκεί, δικαιολογήσαμε καμιά πενταριά. Από εδώ και από εκεί, επαναλαμβάνω, είναι, λέει, και 9 στο κοινοκομείο. 9 άτομα στο κοινοκομείο. Λέω, ποιο κοινοκομείο? Αυτό που υπάρχει εκεί, στο σπουδό το πω. Άντε, καλό και αυτό, μ' ακούγεται. Αν προσφέρω υπηρεσίες. Κάναμε πάλι μια πρόσθεση, περισσεύουν 200. Κυρίες και κύριοι, περισσεύουν 200. 200 άνθρωποι που πληρώνονται κανονικά και δεν είπαν ποτέ ότι δεν θέλουν να δουλέψουν. Πού τους έχετε, ρε παιδιά, τους 200? Για να τους βάλετε μέσα στο δημαρχείο δεν χωράνε. Πρέπει να έχει λόχους, πρέπει να έχει, πώς το λένε, κουκέτες σε γραφεία, ας πούμε, για να χωρέσουν. Πού τους έχετε 200 νοματέους από το πρόγραμμα? Καλή ερώτηση. Πώς δικαιολογούνται οι 800.000 ώρες εργατοώρες που πληρώνονται, ρε παιδιά, δεν είναι τζάμπα. Πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Εκτός αν είπαμε, αντί να τους δώσει και ένα επίδομα ενεργείας, βάλ τους κάπου να φαίνονται, να έρχονται το πρωί, να φεύγουν το μεσημέρι, να παίρνουν, ξέρω εγώ, 500-600 ευρώ το μήνα και να τελειώνει η υπόθεση. Θα περιμένω από τους αρμοδίους αντιδημάρχους, και εδώ γελάω, γιατί κανένας δεν ξέρει που είναι, να μου πούν έτσι που είναι οι 200 και για ποιο λόγο πληρώνονται οι 200. Περιμένω πολύ. Θα περιμένω όσο χρειαστεί. Λοιπόν, και με αυτήν την αναμονή, τελώντας εν αναμονή για να ενημερωθώ και να σας ενημερώσω, πού βρίσκονται οι 200 κοινοφελείς εργαζόμενοι στο Δήμο Ξάνθης ΟΕΟ, ολοκληρώνω σήμερα την εκπομπή μου, αφού σας έχω έτσι πρίξει αρκετά, τι να κάνουμε, αυτός είναι ο ρόλος μου, και ανανεώνω το ραντεβού για πρώτο Θεό στην Δευτέρα γύρω στις 11.30 με την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας». Τώρα, σε λίγη ώρα, σε κάνα 30 λεπτάκια από τώρα, το Ξάνθη Channel, τηλεοπτικό ραντεβού με την εκπομπή «Ανοιχτή γραμμή». Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.